ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα είστε στο GNTM ως coach των αγοριών. Μάλιστα, και των κοριτσιών όμως. Α, και των κοριτσιών. Ναι, αγόρια και κορίτσια. Μια πολύ ωραία εμπειρία και ανυπομονώ να τη ζήσω, για να είμαι ειλικρινής. Το όνομά σας συζητιόταν αρκετό καιρό. Άργησε τελικά να κλείσει συμφωνία. Επί της ουσίας είχα κάνει ένα δοκιμαστικό πριν αρκετό καιρό, οπότε η εξέλιξη ήταν σχετικά αργή. Δεν γνωρίζαμε εμείς, οι εμπλεκόμενοι, να το θέσω έτσι. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι τα γυρίσματα θα γίνουν εντός του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που εγώ έχω να κάνω είναι να μεταλαμπαδέψω τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες έχω αποκτήσει τα 17 αυτά χρόνια στον χώρο στα νέα άτομα. Θα είστε αυστηρός όπως η Ζενεβιέβ, γιατί ήταν πραγματικά λοχεία στα κορίτσια. Η Ζενεβιέβ είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Mm. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή και στη δουλειά της, αλλά και σε προσωπικές στιγμές. Θα είμαι ο εαυτός μου. Δεν είμαι αυστηρός σαν άνθρωπος, ούτε είμαι πολύ low profile. Ούτε και με τη Ζενεβιέβ τη γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε δουλέψει στο παρελθόν. Και με τον Δημήτρη, όπως έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Τη Βίκη εννοείται ότι τη γνωρίζω αρκετά και προσωπικά. Μόνο τον κύριο Μπράτη δεν γνωρίζω προσωπικά. Βέβαια, η φήμη του προηγείται του ονόματός του. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Όχι, την Ηλιάνα δεν έχει τύχει να έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Σας πρότεινε κάποιος από αυτούς που γνωρίζετε? Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν γνωρίζω. Θεωρητικά, από τα άτομα τα οποία κάνουμε αυτή τη δουλειά, λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε και ξέρω καθένας τι έχει κάνει ο άλλος, έτσι.